Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά και σήμερα έκανα βασικά πριν λίγες μέρες ένα poll στο Instagram μου, μπορείτε να το βρείτε εδώ κάτω, και σας ρώτησα τι θα προτιμούσατε να δείτε από εμένα για αυτή την Κυριακή και μπορώ να πω ότι κέρδισε με μεγάλη επιτυχία το Sin Hall. Οπότε, όπως είδατε και στον τίτλο, σήμερα έχουμε Sin Hall και πάμε να δούμε τι έχω πάρει. Πρώτο και κύριο, θα σας δείξω πού χωρέσανε όλα αυτά που πήρα. Πραγματικά, εγώ έπαθα σοκ. Και ξεκινάω με το πιο μεγάλο από όλα, που είναι φυσικά παπούτσια. Η συγκεκριμένη εταιρεία την είδα από μία YouTuber. Είναι μέσα στο scene και λέγεται Κούκο. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο ποιοτικά σε σχέση με τα απλά παπούτσια του Σιν. Μπορώ να σας πω ότι είναι πανάλαφρα. Μισό λεπτά και να σας τα δείξω κιόλας, μην μιλάω έτσι μόνη μου. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ οι πλατφορμίτσες, οι οποίες μου ήρθαν μέσα σε σακουλάκια διπλά. Όχι μονά, διπλά. Δείτε τι ωραίες. Λοιπόν, είναι πανάλαφρες. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ελαφριές. Δένουν πάνω στο πόδι, θα το δείτε τώρα και live, φορεμένο. Και είναι εξαιρετικές. Τώρα δεν ξέρω, δεν τις περπάτησα ακόμα. Όπως βλέπετε, είναι πεντακάθαρες. Ανυπομονώ όμως να τις βάλω γιατί είναι πάρα πολύ όμορφες. Γιατί είμαι το παπουτσάκι, δεν γίνεται να μην συνδυάσει και μια τσαντούλα. Και πήρα και τσαντούλα. Και ήρθε και πάρα πολύ προσεγμένη και μέσα σε δικιά της θηκούλα. Και πραγματικά έχω εκστασιαστεί. Δείτε λίγο σας παρακαλώ. Είναι αντίγραφη της Jacquet Mousse, όπως έχετε καταλάβει. Δεν ντρέπομαι καθόλου εγώ. Απλά ήθελα μια άσπρη τσαντούλα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Έχει μονό λουράκι όπως η Jacquet Mousse. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Και είναι, έχει και το λουράκι της, το οποίο μπαίνει αν το θες εσύ. Τώρα, έχει φερμουάρ μέσα που εμένα μου αρέσει γενικά πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει να είναι προστατευμένα τα πράγματά μου. Δεν μου αρέσει να παίρνω τσάντες οι οποίες δεν έχουν φερμουαράκια και κλείνουν απλά από πάνω. Και θεωρώ πως θα φορεθεί πάρα πολύ το καλοκαίρι και έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή. Βλέπετε, είναι σαν κροκό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα μα πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα σας δείξω κάτι που ίσως δεν σας ενδιαφέρει και καθόλου, αλλά είναι αυτές εδώ οι περλίτσες σε διάφορα μεγέθη, οι οποίες τις πήρα βασικά για κύριο λόγο να κάνω κάποια μακιγιάζ με περλίτσες έτσι και να βάζω πάνω αντί για στρας, γιατί μου αρέσει η ιδέα και έχει πάρα πολύ μικρές, σχεδόν δεν φαίνονται, και πάει σε πιο μεγάλες και θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω έτσι κάτι και γιατί όχι. Λοιπόν, επειδή ήρθε καλοκαιράκι όπως σας είπα και είναι πολύ καλοκαιρινό Sin Hall, θα σας δείξω και αυτό εδώ το μπλουζάκι που έχω εκστασιαστεί, το οποίο πήρα πάλι από το Sin, είναι βαμβακερό, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ βολικό για τώρα το καλοκαιράκι. Έρχονται και καλοκαιρινά μαγιό φυσικά. Λοιπόν, ξεκινώ. Το πρώτο, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα σακουλάκια του Sin. Πολύ βολικά τα θεωρώ. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, το οποίο μαγιό το συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο το print, πάρα πολύ ωραία η υφή του, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Απλά μου φαίνεται τεράστιο το από πάνω, ρε παιδί μου, θα το βάλω βέβαια και θα το δείτε, σε σχέση με το ότι είναι small, ας πούμε. Και η κολλητή μου έχει πάρει ακριβώς το ίδιο, του Sin πάλι, και της κάθεται, είναι πολύ λεπτούλη το τριγωνάκι. Τώρα σε μένα γιατί ήρθε έτσι δεν κατάλαβα. Συνεχίζω βέβαια με το από κάτω το οποίο είναι πολύ αποκαλυπτικό μπορώ να πω και πολύ έτσι σεξουλιάρικο. Οπότε δεν θα σας δείξω το πίσω μέρος γιατί μπορεί να, να φάμε κανένα μπαν. Θα σας το δείξω έτσι από μπροστά πολύ όμορφο φορεμένο. Πάμε να το δούμε και λίγο φορεμένο και να σας πω και εκεί πέρα κάποιες λεπτομέρειες. Έχετε ένα τριπλό σετάκι τώρα και όταν λέω τριπλό σετάκι είναι το μαγιουδάκι, το άσπρο, το απλό, το πολύ ωραίο. Ειδικά το από πάνω μου στρώνει τέλεια. Αυτό είναι ωραίο τριγωνάκι, ωραίο μέγεθος ρε παιδί μου. Ναι. Το άλλο ήταν τεράστιο. Και έρχεται μετά το βρακί
το βρακί, γιατί και βρακί είναι αυτό, δεν είναι τέτοιο. Και κάθεται, μη σας πω, φαίνεται από το πώς είναι. Δεν μου άρεσε καθόλου, αν και πολύ οικονομικό. Θα σας τα βάλω όλα από κάτω στην περιγραφή. Θα το δείτε φορεμένο και θα καταλάβετε. Και αυτό, γιατί το λέω τριπλό σετάκι. Είχε και το παρεό του. Δες εδώ παρεό. Να εκστασιαστείς, να πεθαίνεις. Αχ, δες με λίγο. Τι τρελή. Τι τρελή, Θεέ μου. Σαν κριτικιά. Αλλά μαύρο θα πρέπει να είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Το παρεό εξαιρετικό, το από πάνω μέρος εξαιρετικό, εξαιρετικό, ευτυχώς έχω άλλο από κάτω, ευτυχώς, γιατί αυτό δεν φοριέται, θα δεις. Σε αυτό το τόσο τέλειο από πάνω και τόσο τέλειο παρεό, αλλά όχι καλό από κάτω και θα καταλάβεις τι εννοώ, γιατί το μπροστά είναι μια χαρά το κομματάκι. Το από πίσω δεν είναι καλό το κομματάκι, φουλ απογοητευμένη, παρόλο που μου αρέσουν πάρα πολύ και το πάνω και το κάτω από μπροστά δεν με χαλάει. Αλλά από πίσω, ρε παιδιά, είναι σαν της γιαγιάς μου το βρακί, ξεκάθαρα, δηλαδή δες εδώ. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Τέλος πάντων, δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε, δηλαδή και από μπροστά σουρώνει, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θα το φοράω με ένα άλλο μαγιό άσπρο από κάτω που έχω, οπότε αυτό είναι και το άσπρο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς, εγώ πάντως αυτό, τσάου. Αυτά πήρα. Όχι, δεν πήρα μόνο αυτά. Μισό λεπτάκι. Θα σου δείξω αμέσως και τι άλλο πήρα. Βλέπεις πόσο διαφορετική με βλέπεις τώρα? Γιατί αυτό που πήρα είναι κάτι μαγικό. Και ήρθε με το τρυποδάκι του. Καθίστε να το κλείσω, γιατί θα τυφλωθούμε εδώ. Τυφλοσούρτης. Λοιπόν, ήρθε με το τρυποδάκι του. Αυτό το μαγικό πραγματάκι 7 ευρώ. 7 ολόκληρα ευρουλάκια. Βγαίνει από μπροστά, φαίνονται τα λεντάκια. Και. Ήρθε σε αυτό εδώ το κουτάκι. Το βλέπεις το κουτάκι? Το οποίο περιελάμβανε αυτές εδώ τις μπροστά στην ουσία φιλμ, θα τα πω εγώ. Και θα σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα αυτό. Εγώ αυτό το έχω, ας πούμε, με power bank τώρα για να ανοίγει. Και βάζω από μπροστά το μπλε. Δες εδώ πώς φωτίζει. Μπλου. Έχει πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, χαμός. Και μπορείς να ρυθμίσεις το πόσο φωτεινό θες να είναι. Άμα θες bright, όσο το είχα εγώ πριν. Ναι, τέλειο. Και μπορείς να αλλάξεις και το πόσο ψυχρό, τώρα ας πούμε το είναι στο ψυχρό, το πολύ ψυχρό. Θερμό, τελείως θερμό, και δεν είναι το κίτρινο. Και το μεσαίο που το είχα εγώ. Και δείτε τι ωραία, πόσο πιο καθαρά φαίνεται όλο το πρόσωπο με αυτό και χωρίς αυτό. Και έχω και ring light, σκεφτείτε. Οπότε αυτό είναι το ιδανικό. Και γενικά θα με βοηθήσει πάρα πολύ στα μακιγιάζ πελατειακά που κάνω. Θα το παίρνω μαζί μου γιατί είναι ευχαριστώ full. Και στις πελάτησές μου θα βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσαν. Εγώ, όπως σας είπα, δεν ενθουσιάστηκα πολύ με τα μαγιό μου. Κατά τα άλλα, οι αγορές μου ήταν τέλειες. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Τώρα με τα μαγιό, απλά δεν θα ξαναπάρω μάλλον το σύν. Δεν ξέρω, εσείς γράψτε μου αν έχετε πάρει κανένα μαγιό που σας άρεσε και σας έστρωσε καλά. Στην ουσία, αν αλλάξουμε το πάνω του άσπρου και το κάνουμε λεοπάρ, ζευρέ, και κάνουμε το άσπρο. Αφήστε το. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Ναι. Αλλά ναι. Το ένα δεν μου άρεσε το πάνω, το άλλο δεν μου άρεσε το κάτω. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, να πατήσετε ένα like από κάτω. Εάν σας άρεσε να με παρακολουθείτε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 2.000 subscribers. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τσιρίζω πραγματικά. Σας ευχαριστώ που αυξανόμαστε. Σας ευχαριστώ για τα πανέμορφα σχόλιά σας. Σας φιλώ, να περνάτε τέλεια. Και να κάνετε διακοπάρες, ρε. Να κάνετε διακοπάρες.